Λοιπόν, συναγερμός έχει σημαίνει και για τον ναυάγιο της Ζακύνθου. Το έχουμε αναδείξει το θέμα. Και έχει βαλίτσα και εκεί. Έχει υποστεί πολύ μεγάλες φθορές και νομίζω ότι μας προβληματίζει όλους μας. Γιατί μιλάμε για ένα. Έτσι, τον Παναγιώτη. Μιλάμε για ένα, πώς να το πω, ένα σύμβολο της Ζακύνθου. Έχουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Καποδίστρια, τον Περιφερειάρχη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα στην Ελλάδα. Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου. Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου. Πολύ σωστά, καλά κάνετε και αυτό με διορθώνετε. Θα ήθελα να πω, μακάρι σε εμάς να ήταν false alarm, όπως λένε και στο χωριό μας. Αλλά δυστυχώς. Όπως είπατε προηγουμένως και με αγωνία παρακολούθησε και τη διαδικασία την πριν. Δυστυχώς όμως δεν είναι false alarm. Είναι, μιλάμε για ένα σημείο αναφοράς όχι μόνο της Ζακύνθου, αλλά και σημείο συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας. Μας πρόβαλε σε όλο το εξωτερικό. Ένα καράβι που η τύχη το έφερε πριν από 40 χρόνια. Λαθρεμπορικό και πριν από 25 χρόνια έγινε διαφήμιση μέσω του CNN και το χρησιμοποιήθηκε και όταν, θυμάμαι, πριν από αρκετά χρόνια. Ναι. Λοιπόν, αυτό το σημείο αναφοράς, δυστυχώς, εάν δεν γίνει κάτι άμεσα, θα χαθεί. Μα έχει γίνει κάτι. Δεν είπατε όχι πλέον τουρίστες, όχι πλέον φωτογραφίες, όχι πλέον πάνω, όχι... Άρα, τι άλλο να γίνει. Για πάμε να δούμε. Δύο διαστάσεις. Ναι. Δύο διαστάσεις. Μία διάσταση αφορά την περιοχή γύρω από το ναυάγιο, που υπάρχει μια μελέτη του κυρίου Λέκα που απαγόρευσε την πρόσβαση εκεί. Mm-hmm. Και η άλλη διάσταση, αυτή που κουβεντιάζουμε τώρα, είναι το αν έχουμε καράβι για να προστατεύσουμε την περιοχή. Γιατί αν βγει ένας γαρμπής, δυτικός άνεμος, στα 8-9 μποφόρ, το καράβι δεν θα υπάρχει. Και τότε τι να την κάνουμε τη φύλαξη, τι να την κάνουμε τις κατολιστήσεις και τα υπόλοιπα. Κύριε Καποδίστρια, δώστε μου 10 δευτερόλεπτα. Ο πυροτεχνουργός σήκωσε τη βαλίτσα, την πήρε και έφυγε. Τελειώνει ο συναγερμός. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Καλογερά. Δεν υπήρχε τίποτα από ό,τι βλέπετε. Έτσι συνεχίζουμε. Κύριε Καποδίστρια, έχει σπάσει το καράβι. Έχει τελειώσει πλέον. Δεν είναι ενωμένο. Όχι. Δεν έχει τελειώσει το καράβι. Αλλά. Δεν έχει τελειώσει το καράβι. Έχει μπορεί να συντηρηθεί. Μπορεί να συντηρηθεί. Η εκτίμησή μου είναι που ρώτησε μηχανικού σήμερα το πρωί είναι ότι μπορεί να συντηρηθεί και σχετικά εύκολα. Ναι. Γιατί δεν πάμε να φτιάξουμε ένα καινούριο καράβι, πάμε να βάλουμε λαμαρίνες ουσιαστικά. Σωστά. Προκειμένου να το κρατήσουμε στην κατάσταση του ερυπείου που εκπροσωπεί ως κατασκευή. Και γιατί δεν το κάνετε? Γιατί δεν έχει γίνει αυτό ακόμη? Ακριβώς. Εδώ θα γίνει μεγάλη κουβέντα. Έτσι, και δεν ξέρω τι χρόνο έχουμε. Ένα κομμάτι. Λοιπόν, τι θα γίνει? Πριν από. Μέχρι τώρα, καμιά κυβέρνηση, για να είμαστε ακριβείς, δεν έκανε κάτι για το κομμάτι του καραβιού. Πάντα ασχολιόμαστε με τη γύρω περιοχή, εάν θα πέσει κάποιος φυσικά ή αν θα γίνει κατολίσθηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει νομοθετική ρύθμιση που έγινε πριν από ένα μήνα και υπεύθυνοι και υπόλογοι για την περιοχή και συνεπώς και το καράβι είναι τρία αρμόδια υπουργεία. Mm-hmm. Του τουρισμού, πολιτικής προστασίας και αν θυμάμαι καλά των οικονομικών. Ναι. Εμείς, η περιφέρεια από μια μεριά και ο Δήμος από την άλλη, δεν έχουμε ιδιοκτησιακό δικαίωμα στην περιοχή. Προκειμένου λοιπόν να φτιαχτεί το καράβι αυτό, θα πρέπει ξεκάθαρα του Υπουργείου Τουρισμού και η δική μου εκτίμηση του Υπουργείου Τουρισμού, γιατί αυτό έχει την ευθύνη της προβολής της Ζακύνθου της Ελλάδας στο εξωτερικό και παντού, ξεκάθαρα να αναλάβει τη συντήρηση του καραβιού. Για τα υπόλοιπα της κατολιστής και τα σχετικά υπάρχουν κάποιες μελέτες, υπάρχει κάποια χρηματοδότηση. Για εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Κύριε Καποδίστρια, είστε νέος χωρικός αντιπεριφερειάρχης. Ναι. Το έχετε θέσει. Υπάρχει αλληλογραφία με την Αθήνα? Αυτή τη στιγμή και ο βουλευτής Ζακύνθου, ο κύριος Αυθύπης, και ο δήμαρχος, ο κύριος Στασινόπουλος, έχουν κάνει διαβήματα στην Αθήνα και, ξέρω, και ανέβηκαν και χτες προκειμένου να επισημάνουν την επικινδυνότητα της κατάστασης. Mm-hmm. Βλέπουμε πλάνα που μας έχουν έρθει από το Ιόνιαν TV οι συνάδελφοι που έχουν φτάσει και μας δείχνουν την κατάσταση του καραβιού. Συγγνώμη που σας το λέω, έχει σπάσει, έχει μπει άμμος μέσα, έτσι. Δεν το συζητάμε. Αυτή την πληροφορία. Δεν το συζητάμε. Χρειάζεται δουλειά τώρα. Τώρα χρειάζεται δουλειά. Γιατί έμεινε ασυντήρητο όλα αυτά τα χρόνια. Να. Δεν έγινε τίποτα όλα αυτά τα χρόνια γιατί κανένας δεν είχε το νομικό πλαίσιο να παρέμβει. Ξεκάθαρα πράγματα. Λοιπόν, ο ένας τα ρίχνει στον άλλον. Ναι. Εγώ θέλω να σας πω. Όχι. Δεν τα ρίχνουμε στον άλλον. Μακάρι να η περιφέρεια, την περιφέρεια να έχει τη δυνατότητα και την αρμοδιότητα να το κάνει. Αλλά στους νόμους, στους τελευταίους, η περιφέρεια δύναται να το κάνει. Και αυτό το δυνητικό είναι που μας περιορίζει. Μακάρι να είχαμε τη χρηματοδότηση να το κάνουμε αύριο. Είχε τύχει να βρεθώ στο ναυάγιο όπου μια μεγάλη πολυεθνική από τις ΗΠΑ είχε στήσει ένα πάρτι τεράστιο. Τεράστιο πάρτι με καλεσμένους από όλο τον κόσμο, πληροφορώ. Ναι. Πρέπει να ξοδεύτηκαν τότε στη Ζάκυνθο περίπου 1,5-2 εκατομμύρια ευρώ. Διασκέδασαν στο πλοίο πριν κάποια χρόνια. Και το πλοίο δεν υπάρχει. Στον Παναγιώτη. Εκεί είχε στηθεί το ζώο. Πολλά χρήματα δαπανήθηκαν. Άρα, για να καταλήξουμε κάπου,
Έτσι, και όλοι και εσείς κρούμε τον Γκόντονα. Δεν είναι ο ένας να ρίξει ευθύνη στον άλλο, ούτε αναφέρθηκα στο τι έγινε τα προηγούμενα 30 χρόνια. Το θέμα είναι ότι πραγματικά το Υπουργείο που έχει την ευθύνη αυτή τη στιγμή με νόμο, θα πρέπει άμεσα να βρουν την λύση. Κύριε Καποδίστρια, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα μας στην όμορφη Ζάκη. Εγώ σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Να είστε καλά και σας περιμένουμε εδώ. Να είστε καλά. Υπέροχη Ζάκυνθος πραγματικά. Βέβαια, υπέροχη Ζάκυνθος. Μιλάμε για άλλο πράγμα. Ο Παναγιώτης, καλώς τον.